Λοιπόν, θα μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα και θα ανοίξουμε την συζήτηση με τοπικά στελέχη, τόσο του κόμματος της κυβέρνησης όσο και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να κάνουμε μια αποτίμηση, αν θέλετε, των εξελίξεων, είτε αυτές έρχονται από τις πρέσπες, είτε έρχονται από το κομμάτι της οικονομίας. Να καλησπερίσω τους εκλεκτούς καλεσμένους, ο κύριος Λευτέρης Ζερβός, μέλος της Νόδα Ηρακλείου και μέλος της Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και ο κύριος Μιχάλης Κλάδος, μέλος Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ εδώ στο Ηράκλειο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε λοιπόν εδώ να κάνουμε μια αποτίμηση, αν θέλετε, των όσων τρέχουν σε επίπεδο πολιτικής και θα ξεκινήσουμε με εσάς, κύριε Κλάδο, σε ό,τι έχει να κάνει και με τις τελευταίες δηλώσεις του Πρωθυπουργού, οι οποίες έχουν προκαλέσει και το νέο κύμα αντιπαράθεσης ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, χαρακτηρίζοντας, αν θέλετε, σκεπτόμενους όσους είναι υπέρ της ψηφοφορίας και ακροδεξιούς λαϊκιστές όσους είναι κατά της συμφωνίας των Πρεσπών. Είναι έτσι, μπορούμε να το διαχωρίσουμε έτσι απλά? Επανειλημμένος ο Πρωθυπουργός έχει αναφερθεί σε όσους αντιδρούν στην Συμφωνία των Πρεσπών και έχει κατά καιρούς πει ότι είναι ελεύθερα στην Ελλάδα ο καθένας να διαδηλώνει και να αναπτύσσει την αντίθεσή του, την άποψή του. Επανειλημμένος έχει χαρακτηρίσει αυτούς τους ανθρώπους ότι εντός τους υπάρχουν πατριώτες, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν παρασυρθεί, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ακροδεξιοί, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκμεταλλεύονται το εθνικό ή το εθνικιστικό συνέστημα των συμπολιτών μας για τα δικά τους πολιτικά παιχνίδια. Επομένως, δεν υπάρχει ένας χαρακτηρισμός και όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπαίνουν στο ίδιο σακί, από κανέναν. Όμως, αυτό που έχει σημασία, όμως, η ουσία, δηλαδή, τι είναι η Συμφωνία των Πρεσπών, αν έπρεπε να ψηφιστεί, αν είναι προς το συμφέρον της χώρας, που νομίζω ότι, από ό,τι είδαμε και στην Κύπρο, τώρα που είναι η σύναξη των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, ναι. Θα ήθελα να μιλήσουμε γι' αυτό αργότερα, όλοι έχουν αντιμετωπίσει θετικά την πρωτοβουλία της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα να λύσει ένα πρόβλημα το οποίο ταλαιπωρεί τις χώρες της Βαλκανικής και τη χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες. Να δώσουμε λίγο το λόγο και στο συμβουλή σας, έτσι για να καταφέρουμε να είναι και σωστά μοιρασμένος ο χρόνος. Κύριε Ζερβέ, λοιπόν, ο κύριος Αναστασιάδης, είδαμε στην κατηδία συνάντηση με τον κύριο Τσίπρα, ούτε λίγο ούτε πολύ τον συνεχάρει για την Συμφωνία των Πρεσπών και μάλιστα γνωρίζουμε ότι ο κύριος Αναστασιάδης δεν προέρχεται από το χώρο της αριστεράς. Μάλιστα, είναι και ένα σχετικό σημείωμα το οποίο το δίνει σήμερα και το Μέγαρο Μαξίμου. Είναι απομονωμένη η Νέα Δημοκρατία σε ό,τι έχει να κάνει με την αντίδρασή της με τη Συμφωνία των Πρεσπών στο ευρωπαϊκό περιβάλλον? Κοιτάξτε να δείτε. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με μια ευκαιριακή πλειοψηφία, με μια πλειοψηφία δανεικών βουλευτών, ψήφισε ένα νόμο, μια συμφωνία των Πρεσπών, η οποία είναι μια επιζήμια συμφωνία. Μια συμφωνία η οποία ουσιαστικά για πρώτη φορά στα χρονικά ελληνική κυβέρνηση αναγνωρίζει τη μακεδονική ταυτότητα και το μακεδονικό έθνος και τη μακεδονική γλώσσα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Ο κύριος Τσίπρας είπε ναι σε όλα πραγματικά, όταν όλοι οι προκάτοχοι του Έλληνες Πρωθυπουργοί είχαν πει όχι. Το γιατί το έκανε το ξέρει ο ίδιος. Δεν νομίζω ότι αυτή η συμφωνία είναι προς όφελος της Ελλάδος. Μπορεί να το δει στους δρόμους, μπορεί να δει την αγανάκτηση του κόσμου, μπορεί να το δει όποτε θέλει ακόμα και στις εκλογές. Τον προκαλούμε να κάνει εκλογές και να πάρει την άποψη του κόσμου για να δει αν αυτή η συμφωνία είναι προς όφελος. Ουσιαστικά τι κάναμε με αυτή τη συμφωνία? Εγκαταλείψαμε μία εθνική γραμμή που είχαμε για δεκαετίες. Αυτό είναι τρομακτικά επικίνδυνο και θα το δούμε άμεσα αλλά και μελλοντικά οι επόμενες γενιές. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η συμφωνία είναι προς όφελος και νομίζω ότι είναι λάθος να πιστεύουμε ότι έγινε προς όφελος της πατρίδας μας και όχι προς όφελος των γειτόνων μας, των Σκοπίων. Κύριε Κλάδο, την ίδια ώρα υπάρχει και η κριτική που λέει ότι τα Σκόπια χρησιμοποιούν τον όρο Μακεδονία ανεξέλεγκτα αυτή τη στιγμή, χωρίς να σέβονται, αν θέλετε, χωρίς να υπάρχει ένα fair play, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, σε ό,τι έχει να κάνει με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Είναι έτσι? Και αν εσάς και ως ένα τοπικό στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος, ενδεχομένως να σας δημιουργεί και μια αμφιβολία για το κατά πόσο θα σεβαστούν τα συμφωνηθέντα? Κοιτάξτε, να χρησιμοποιήσω μια έκφραση που διάβασα σήμερα, χτες. Αυτό που φαίνεται να γίνεται είναι ότι έχουμε μετακινήσει ένα τεράστιο βράχο και είναι ακόμα μερικά χαλίκια. Αυτό, ότι η έκφραση του ΖΑΕΦ, οι Μακεδόνες κλπ. Είναι τα χαλίκια.
τούτη τη στιγμή, για να δώσουμε μια εικόνα, στην Ελλάδα η Νέα Δημοκρατία κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι συμφώνησε με την γειτονική μας χώρα, τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, θα τη λέμε από τώρα και έπειτα, όλοι, όλος ο κόσμος και οι 140 χώρες που μέχρι τώρα την έλεγαν Δημοκρατία της Μακεδονίας, θα τη λένε Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Συμφώνησε λοιπόν σε μια συμφωνία κακή και προσβλητική, προδοτική για τα ελληνικά συμφέροντα. Την ίδια στιγμή ο Ζάεφ στη γειτονική μας χώρα κατηγορείται από την αντιπολίτευσή του ακριβώς για τον ίδιο λόγο. Δεν είναι λίγο αντιφατικό αυτό? Μοιάζει δηλαδή για το ίδιο πράγμα. Δεν γίνεται να έχουν δίκιο και εδώ και εκεί οι επικριτές. Ή εδώ ή εκεί. Αλλά ποια ήταν η εθνική γραμμή η οποία δεν ακολουθήθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα? Η εθνική γραμμή αυτή ακολουθήθηκε και γι' αυτό νομιμοποιείται ο Αλέξης Τσίπρας να υπερηφανεύεται ότι μέσα στα πλαίσια της εθνικής γραμμής πέτυχε εκεί που άλλες κυβερνήσεις αυτά τα χρόνια δεν πέτυχαν. Υπήρξαν κάποιες ευνοϊκές συγκυρίες γι' αυτό. Η πιο ευνοϊκή είναι ότι στη γειτονική μας χώρα τούτη τη στιγμή κυριαρχούν δυνάμεις προοδευτικές, δημοκρατικές, αυτές που έχουν πρωθυπουργό τον κύριο Ζάεφ, οι οποίες παραδέχονται ότι μπορεί να είμαστε, μπορεί να θέλουμε να λεγόμαστε Μακεδόνες, Βορειομακεδόνες, αλλά ξέρουμε και παραδεχόμαστε και στη συμφωνία γράφεται ότι δεν έχουμε σχέση με την παράδοση την αρχαιοελληνική της Μακεδονίας, η οποία ανήκει, αναφέρεται στη συμφωνία, στη γειτονική μας χώρα. Επειδή είναι θέλω οι να λογικές προχωρήσουμε... δυνάμεις. Ναι. Αυτές, εάν δεν τις βοηθήσουμε να πάνε τη χώρα τους λίγο πιο μπροστά, να την εντάξουν σε διεθνείς οργανισμούς, αν δηλαδή δεν τους βοηθήσουμε να κυριαρχήσουν λογικά, θα κυριαρχήσουν οι άλλες δυνάμεις του αλυτρωτισμού, αυτές που θέλουν να δημιουργούν προβλήματα, αυτές που εξαρτιόνται από τρίτα μέρη. Γιατί να το επιτρέψουμε αυτό? Λοιπόν, και αυτό το ερώτημα, λοιπόν, γιατί φαντάζομαι ότι θέλετε να απαντήσετε και θα έρθω και σε εσάς. Λίγο σύντομα, για να πάμε λίγο και στο κομμάτι της κυβερνητικής πλειοψηφίας ή μειοψηφίας, θα μου απαντήσετε εσείς. Ναι. Επιτρέψτε μου λίγο, επειδή είπε ο κύριος Κλάδος ότι μίλησε για βράχους και για χαλίκια. Θα ήθελα αυτά τα λόγια, κύριε Κλάδο, να πάτε στη Μακεδονία να τα πείτε. Ότι το όνομα Μακεδονία είναι χαλίκια. Να πάτε εκεί στους Μακεδόνες, τους συμπατριώτες μας, να τους πούμε ότι αυτό το πράγμα ήταν μια συμφωνία προς όφελος της Ελλάδος. Θα ήθελα, σας παρακαλώ, αν μου επιτρέπετε, σας άκουσα με απόλυτη προσοχή, μην με διακόψετε. Okay. Αντιλαμβάνομαι το άγχος σας, γιατί ο πολιτικός σας χρόνος τελειώνει σαν κυβέρνηση. Θέλω όμως να με ακούσετε και να ακούσετε αυτό που θέλω να σας πω. Πιστεύετε εσείς πραγματικά ότι αυτή η συμφωνία ήταν προς όφελος της Ελλάδος? Πιστεύετε εσείς ότι αυτή η συμφωνία είχε ωφέλη για μας? Και εσείς το πιστεύετε? Όχι, δεν το πιστεύουμε, κύριε Κλάδο. Δεν το πιστεύουμε αυτό. Εμείς είχαμε εθνική γραμμή στο Βουκουρέστι το 2008 με Κώστα Καραμαλή και Ντόρα Μπακογιάννη, Υπουργό Εξωτερικών, και είπαμε ότι δεν δεχόμαστε τίποτα το οποίο αναφέρει γλώσσα και ταυτότητα μακεδονική. Πώς τους και μάλιστα, κύριε Κλάδο, η κυρία Μπακογιάννη είχε επικαλεστεί τότε μαρτυρίες του Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικής και των αξιωματούχων των Σκοπίων, που έλεγε ότι η ελληνική γραμμή, η ελληνική κυβέρνηση δεν κάνει πίσω σε αυτά τα θέματα. Εσείς κάνατε πίσω. Ο Ζάεφ δεν μιλάει για Βόρεια Μακεδονία, μιλάει καθαρά για Μακεδονία. Το είπε από την πρώτη στιγμή. Το είπε από την πρώτη στιγμή ότι μιλάει για Μακεδονία. Στα διαβατήριά του αναφέρεται πλέον το όνομα Μακεδονία. Είναι ότι ο Αφρικανοί. Τι αναφερόταν πριν? Είναι ότι οι Αφρικανοί, κύριε Κλάδο. Τι αναφερόταν? Αποκαλούνται Νοτιοαφρικανοί. Δεν αποκαλούνται Αφρικανοί. Μέχρι τώρα τι γράφαν τα διαβατήριά? Υπήρχε μια σύνθετη ονομασία. Εσείς δώσατε, Μακεδονίας δώσατε γράφανε, κύριε Κλάδο, ταυτότητα. Και τώρα θα το αλλάξουμε. Δώσατε γλώσσα, δώσατε τα πάντα. Okay, εντάξει, αυτή είναι η αλήθεια. Κύριε Κλάδο, θέλετε να προσθέσετε κάτι? Πρέπει να το παραδεχτείτε. Πάνω σε αυτά, πάρα πολύ σύντομα όμως, σας παρακαλώ. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Καλό είναι οι πολίτες να διαβάσουν τη συμφωνία. Όλα αυτά που αναφέρουμε. Να τη διαβάσετε πρώτα εσείς, κύριε Κλάδο. Εντάξει, σας παρακαλώ. Λοιπόν, όλα αυτά που αναφέρουμε στα θετικά αναφέρονται μέσα στη συμφωνία. Και το γεγονός ότι, να το πω αλλιώς, παρετούνται ενός εθνογενετικού μύθου που δεν τους ανήκε, και το γεγονός ότι αλλάζουν το σύνταγμά τους παντού, δεν αφήνουν κανένα λυτρωτικό στοιχείο μέσα στο σύνταγμά τους, αλλάζουν το όνομά τους, αλλάζουν τα διαβατήριά τους, πράγματα που μέχρι τώρα φαίνεται ότι δεν μας ενοχλούσαν. Αυτό που ήθελα πριν να πω για να συνεχίσετε είναι ότι τούτη τη στιγμή στην Κύπρο, στην Σύνοδο των Χωρών του Νότου, ο Αλέξης Τσίπρας
συζητάει και άλλα προβλήματα των χωρών του Νότου, της περιοχής μας, με τις ηγεσίες των χωρών αυτών. Mm-hmm. Θα ήθελα να θυμίσω ότι αυτή η σύνοδος ήταν αποτέλεσμα της πολιτικής του Αλέξη Τσίπρα και μάλιστα καιρούς που η χώρα μας ήταν σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, κατάφερε να στήσει τέτοιου είδους διεθνείς θεσμούς που φέρουν τη χώρα μας μπροστά. Ωραία. Και την αναβαθμίζουν στο γεωπολιτικό περιβάλλον. Σίγουρα το να επιδεικνύει και την σωστή εξωστρέφεια, αν θέλετε, μια χώρα και να υπάρχουν συνεργασίες με άλλες δυνάμεις είναι αυτό που θέλουν και οι πολίτες. Θέλω να πάμε λίγο στο εσωτερικό του Ελληνικού Κοινοβουλίου και θα συνεχίσουμε σας, κύριε Κλάδο, στο κατά πόσο βλέπετε να είναι μια ισορροπία τρόμου, όπως την χαρακτηρίζουν πολλοί, σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι των ψηφοφοριών μέσα στην Ολομέλεια. Στην Επιτροπή δεν υπάρχει πλειοψηφία στις Επιτροπές για το κυβερνών κόμμα. Πλέον τα πάντα μετατίθενται στην Ολομέλεια. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να προχωρήσει για πολύ αυτό το σχήμα. Ναι. Αυτό που σας άκουσα και στην αρχή που περιγράφατε τον τρόπο που βλέπουμε τη Βουλή. Θα ήθελα να θυμίσω ότι ίσως κανείς δεν ξέρει τι είναι τα θέματα που συζητιούνται στη Βουλή τη στιγμή. Είναι κάποιες αλλαγές στο ΑΣΕΠ, ναι, και είναι και ένας διορισμός που έχει περάσει στην Επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας, δεν ξέρω πώς λέγεται, μορφωτικών υποθέσεων κλπ. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει τούτη τη στιγμή είναι διαδικαστικές προσπάθειες να φανεί ότι υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί που δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει δηλαδή. Δεν υπάρχει, γιατί πριν από μερικές μέρες, και αυτό νομίζω παραλείψαμε να το πούμε εδώ, ο Αλέξης Τσίπρας προκάλεσε ψήφο εμπιστοσύνης και την πήρε. Επίσης. Άρα έχει τη δεδηλωμένη. Αυτό λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι από τη στιγμή που υπάρχει ψήφος εμπιστοσύνης, υπάρχει και δεδηλωμένη. Αυτό είναι το σύνταγμά μας. Λειτουργεί όμως αυτό πρακτικά, κύριε Κλάδο, ότι έχει να κάνει και με τα. Φαίνεται ότι μέχρι τώρα. Τις εσωτερικές διαδικασίες. Δηλαδή, που δημιουργήθηκε ένα θέμα, μια σύγκρουση, μια διαδικαστική ανομαλία, λειτουργήσε παρόλα αυτά. Ξεπεράστηκε. Αυτό που έγινε είναι ότι αντί να λέμε, να λέει το Προεδρείο, σύμφωνα με τις δυνάμεις των κομμάτων, περνάει ή δεν περνάει. Λέει, πρέπει να ρωτάω, διότι έχουμε και 16 ανεξάρτητους βουλευτές, οι οποίοι έχουν γνώμη. Μάλιστα, όταν προκλήθηκε ονομαστική ψηφοφορία για το νομοσχέδιο αυτό για το ΑΣΕΠ, αρκετά του άρθρα η Νέα Δημοκρατία τα ψήφισε. Άλλα ψηφίστηκαν. Αυτή είναι και η δύναμη της δημοκρατίας μας, ευτυχώς. Ακριβώς. Άλλα ψηφίστηκαν με πολύ μεγάλη πλειοψηφία 180 βουλευτών. Και άλλα με μικρότερη πλειοψηφία. Άρα, εάν αφήσουμε τα διαδικαστικά και πάμε στην ουσιαστική συζήτηση, θέμα δεν υπάρχει. Μάλιστα. Εάν κάποιος νομίζει ότι υπάρχει θέμα, το Σύνταγμα προβλέπει να ζητήσει την γνώμη της Βουλής. Να προσφύγει δηλαδή η Νέα Δημοκρατία ή όποιος άλλος καταφέρει και μαζέψει τον απαραίτητο αριθμό βουλευτών. Σε πρόταση μορφής απέναντι στην κυβέρνηση. Άρα, σας λένε, κύριε Ζερβέ, για να έρθω σε εσάς, γιατί δεν καταθέτετε πρόταση μορφής, αφού λοιπόν θεωρείτε ότι η κυβέρνηση δεν έχει την δεδηλωμένη, ότι δεν έχει την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας του Κοινοβουλίου. Έχει μια ψευτο πλειοψηφία. Η κυβέρνηση είναι εθνησυγενής. Πήρε πρόσφατα πρόταση ψήφο εμπιστοσύνης. Πήρε ψήφο εμπιστοσύνης, ναι, ωραία. Και όπως είπατε και όπως δείξατε στο προηγούμενο ρεπορτάζ, προσπαθεί για το οποιοδήποτε θέμα να περάσει. Να πάει σαν επέτης στον κάθε ανεξάρτητο βουλευτή, δεν έχει τη δεδηλωμένη, την πραγματική. Δεν την έχει. Λέτε, και αυτό δηλαδή, θα το είναι κυβερνητική μειοψηφία. Προφανώς και είναι κυβερνητική μειοψηφία. Και αυτό θα το διαπιστώσουμε και στα επόμενα νομοσχέδια που θα θέλει να περάσει. Δεν υπάρχει πλειοψηφία αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση. Ναι, προσπαθεί με τεχνάσματα, με τερτύπια να περνάει τα δικά του στα νομοσχέδια. Τερτύπια είναι οι ψηφοφορίες. Δεν είναι τερτύπια, είναι οι ψηφοφορίες. Και οι βουλευτές οι ανεξάρτητοι. Κύριε Κλάδο, με κοινοβουλευτικά τερτύπια τα οποία όμως δεν σας βγαίνουν πάντα. Εντάξει, δεν σας βγαίνουν. Θα δούμε. Μέχρι τώρα μας βγαίνουν. Τι είναι, ζάρια είναι η Βουλή. Όχι. Είναι ψηφοφορίες. Η Βουλή ψηφίζει αποφάσεις, νομοσχέδια. Ναι, αλλά λέτε μέχρι τώρα μας βγαίνουν. Δηλαδή κάθε φορά θα πηγαίνουμε στα ζάρια να δούμε αν σας βγαίνουν. Δεν μετράμε ό,τι θέλουμε εμείς. Μετράμε τους ανθρώπους που ψηφίζουν έτσι ή αλλιώς. Αφού είστε πολύ σίγουροι για το έργο σας που έχετε παράξει, γιατί δεν πάμε λοιπόν στις εκλογές να πάρετε μια ισχυρή πλειοψηφία να συνεχίσετε το έργο σας. Θα την πάρουμε όταν έρθει η ώρα. Φοβάστε. Θα την πάρουμε όταν έρθει η ώρα. Σας προκαλούμε λοιπόν να το κάνετε όποτε θέλετε. Το συντομότερο. Εδώ και 4 χρόνια. Απλά εσείς έχετε μια προσπάθεια. Αλλά φαίνεται, ναι, κύριε Κλάδο, ότι οι εκλογές μια θα γίνουν στο τέλος, όπως είπε. Ξέρετε γιατί θα γίνουν στο τέλος. Από την αρχή. Γιατί έχετε μια παθολογική εξάρτηση με την καρέκλα σας.
Αυτό έχετε. Μια παθολογική εξάρτηση. Εξαρτημένη με την κυβέρνηση. Γι' αυτό δεν πάτε σε εκλογές. Αυτό. Έχω την εντύπωση ότι είναι οι τελευταίοι άνθρωποι αυτοί που κυβερνούν σήμερα που έχουν παθολογική εξάρτηση με την καρέκλα και το σύνδρομο στέρησης, νομίζω ότι το παρακολουθούμε όχι, τέσσερα δεν χρόνια. Έτσι, δεν είναι έτσι όπως τα λέτε. Τέσσερα χρόνια και μέχρι και ο μέχρι πρότινος κυβερνητικός σας εταίρος σας ξεδρόσκεσε στη Βουλή. Στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Κρατάτε δυνάμεις. Κύριε, εγώ αυτό έχω να πω γιατί έχουμε ακόμα να πούμε πολλά τους επόμενους μήνες. Έχουμε αυτοδιοικητικές, έχουμε ευρωεκλογές, έχουμε εθνικές όπως και αν είναι, θα είναι μέσα στο 19. Οπότε κρατάτε θέλουμε να γίνουν οι εθνικές εκλογές όποτε θελήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και χτες. Είμαστε πολύ σίγουροι. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάντως λέει Οκτώβριο. Δεν πάμε πιο πίσω. Όσο μπορεί να κρατηθούν λίγο παραπάνω. Από την αρχή. Θα το δούμε λοιπόν. Όσο κρατηθούν. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.